σαν μια κανονική προετοιμασία, όπως ήταν όλα τα χρόνια. Και η μοναδική διαφορά είναι οι δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε με την πανδημία του κορονοϊού, που δεν θα έχουμε κόσμο από όλα αυτά που περνάμε. Αυτή είναι η μοναδική διαφορά. Όσον αφορά το αθλητικό πλαίσιο, είναι όλα τα ίδια. Υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα, είναι καινούργια πάλι ομάδα, αλλά και υπάρχουν και πάλι παίκτες από τον Ιφείο Γιώργο. Οπότε θα χτίσετε αυτό το καινούργιο. Πώς πάει αυτό το χτίσιμο? Εντάξει, δουλεύουμε καθημερινά να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Και ευελπιστούμε να μαζί με τη βελτίωση να έρχονται και νίκες. Οι περασμένες σεζόν από την Κωνσταντινούπολη και μετά άκουσαν εικόνα που δεν ήταν η πιο πετυχημένη σε τον τελευταίο τελικό της Ευρωλίγκα. Αυτό προφανώς δημιουργεί καινούργια να το πω όρεξη, πείνα για κάτι. Εντάξει, πάντα υπάρχει όρεξη και πείνα. Δεν μπορείς 10 χρόνια να πετυχαίνεις συνέχεια. Εμείς ήμασταν 7-8 χρόνια στην κορυφή. Λογικό είναι να γίνουν κάποια πράγματα που να σε πάνε πίσω. Όμως η διοίκηση και ο coach έκαναν το καλύτερο που μπορούσε για να είμαστε ανταγωνιστικοί φέτος. Σίγουρα κάτι συγκεντρώθηκα και απομονώθηκα στο να φτιάξω το πόδι μου. Δούλεψα πάρα πολύ και την άνοιξη και το καλοκαίρι για να είμαι έτοιμος για τη χρονιά που έρχεται. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση προσωπικά τη ένα σύνδεσμο, γιατί έχει σπάσει όλα τα κουτέρ, τα ρεκόρ, βάζει το ένα με το άλλο? Η πρόκληση είναι πάντα ομαδική, πάντα να πετύχει η ομάδα και να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Τίποτα, να δουλεύουμε σκληρά και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παίρνουμε νίκες και να φτάσουμε εκεί που θέλουμε.